Δεν έχουμε ζήσει χειρότερες καταστάσεις στη δημόσια υγεία, στα δημόσια νοσοκομεία, σε μια εποχή που πραγματικά το νησί βουλιάζει από κόσμο. Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει εν μέσω θέρου στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Το χρόνιο πρόβλημα με την έλλειψη αναισθησιολόγων επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα τώρα που ο πληθυσμός του νομού πολλαπλασιάστηκε και δυστυχώς τα τροχεία παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση, το νοσοκομείο να μην μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει ούτε τα έκτακτα περιστατικά. Υπάρχουν μέρες όπου ένας χειρουργός θα πρέπει να αντιμετωπίσει μόνος του την αυξημένη κίνηση στα επείγοντα. Θα πρέπει να διαχειριστεί μια γεμάτη κλινική, η οποία έχει και πολλά σοβαρά περιστατικά μέσα. Θα πρέπει να μπει και σε έκτακτο χειρουργείο ενδεχομένως. Έχει συμβεί αυτό, χωρίς να έχει βοηθό ή έχοντας βοηθό νοσηλεύτρια. Μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Όπως επισημαίνει στην Κρήτη TV ο Γιάννης Αριδάκης, τα τακτικά χειρουργεία σταμάτησαν λόγω έλλειψη αναισθησιολόγων σχεδόν από το 2019. Με συνέπεια να είναι πλέον εκατοντάδες οι ασθενείς που περιμένουν ακόμα και 3 χρόνια για να χειρουργηθούν. Περιμένουν τις απαντήσεις στο ερώτημα πότε και δεν μπορείς να τους πεις ότι θα πρέπει ουσιαστικά να αποταθούν στον ιδιωτικό τομέα, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν τη δυνατότητα. Η χαοτική κατάσταση που επικρατεί στο χειρουργικό τομέα του Ρεθυμνιώτικου Νοσοκομείου οδήγησε πρόσφατα στην παρέτηση του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής, Σταύρου Μαθιουλάκη. Όπου λέει, δεν μπορώ να βάλω τακτικά χειρουργία, με υποχρεώνουν να κάνω στα επείγοντα τη δουλειά που έκανα σαν ειδικευόμενος 30 χρόνια πριν, κάτι το οποίο αδυνατό, δεν μου δίνουν καμία προοπτική, προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μου, την επιστημονική μου υπόσταση και αναγκάζομαι να παραιτηθώ. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, μπροστά στο αδιέξοδο που βρίσκονται και άλλες κλινικές του Ιδρύματος, όπως η παθολογική, καλεί τους πολίτες να είναι σε συνεχή υπαγρύπνηση. Καλούμε τους πολίτες αυτή την εποχή τη δύσκολη να θέτουν διαρκώς πρώτων ευθυνών τους, τους κυβερνητικούς παπαγάλους, οι οποίοι είναι υπόλογοι για την υγειονομική τραγωδία που ζούμε. Καλούμε τους πολίτες να πάρουν την υπόθεση δημόσιας υγείας στα χέρια τους, να περιφρουρήσουν την περιουσία τους που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας.